Όταν έρχεται η ώρα για να δειπνίσουμε, άραγε προσευχόμαστε πριν ξεκινήσουμε το φαγητό μας. Και σε αυτή την ώρα πρέπει ο άνθρωπος να προσεύχεται ή στο μεσημεριανό του φαγητό ή στο βραδινό του φαγητό. Καλό είναι να προσευχόμαστε. Ποια προσευχή θα λέμε? Ευχή της τραπέζης. Τη μεσημβρίαν πρώτου γεύματος. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γίνει το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε εμείς σήμερον, και άφησε εμείς τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού. Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον την βρόσιν και την πόσιν το δούλον σου, ότι Άγιος εις πάντοτε, νίκαια ειν και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Μετά το γεύμα, ευχαριστία. Ευχαριστούμε εσύ, Χριστέ ο Θεός ημών, ότι ενέπλησας ημάς των επιγείων σου αγαθών, μη στερήσεις ημάς και της επουρανίου σου βασιλείας. Αλλά ως εν μέσω των μαθητών σου παραγένου σωτήρ, την ειρήνη διδούς αυτής, ελθέ και με θυμών και σώσον ημάς. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Το εσπέρας πρώτου δείπνου. Φάγονται πένιντες και πληνθήσονται και ενέσους οι Κύριον οι εξιντούντες αυτών, ζήσονται εκαρδίοι αυτών εις αιώνα αιώνος. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Μετά το δείπνον. Έφρανας ημάς Κύριε, ετις ποίμασή σου και ετις έργης των χειρών σου. Η γαλισάμεθα εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου. Κύριε, έδωκα σε φροσύνην εις τας καρδίας ημών, από καρπού, σίτου, ίνου και λέου, αυτόν ενεπλίσθημεν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθισόμεθα και υπνώσομεν ότι σύ, Κύριε, κατά μόνας επελπίδη κατόκισας ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Και εδώ κάπου τελειώνει και η βραδινή μας προσευχή πριν και μετά το δείπνο μας. Επίσης καλό θα είναι εκεί που τρώμε, στην κουζίνα συνήθως, να έχουμε και την εικόνα του δείπνου που εικονίζει τον Χριστό με τους μαθητές του κατά την ώρα του δείπνου, του μυστικού. Καλό είναι να έχουμε αυτή την εικόνα μας στην κουζίνα, εκεί που τρώμε, κάπου κοντά, και να προσευχόμαστε στο εικόνισμα αυτό μπροστά. Αμήν.